Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε και σήμερα κοντά σας για να δούμε και να σχολιάσουμε την επικαιρότητα της ημέρας. Τετάρτη σήμερα, 5 Ιουλίου του 2017 και βέβαια όσοι από εσάς θυμούνται, πριν 2 χρόνια ακριβώς, σαν σήμερα, είχαμε αυτό το μεγάλο δημοψήφισμα στο οποίο κλήθηκε ο περήφανος ελληνικός λαός να αποφασίσει για το αν εγκρίνουμε ή όχι τα όσα οι δανειστές μας προέτρεπαν τότε. Θυμόσαστε λοιπόν την μεγάλη προεκλογική μάχη, έστω και σύντομη που έγινε, και φυσικά ο περήφανος ελληνικός λαός απάντησε με ένα συντριπτικό ποσοστό του 60% περίπου και είπε όχι. Μεγάλα πανηγύρια στις πλατείες, ο κόσμος χάρηκε για το όχι, κυρίες και κύριοι, και ενώ φυσικά θα περιμέναμε το όχι αυτό να υλοποιηθεί, ξαφνικά λοιπόν είδαμε ότι το όχι έγινε ναι και όλα αλλάξανε. Είναι ίσως η πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία που ο λαός ψηφίζει κάτι και η κυβέρνηση κάνει ακριβώς το αντίθετο. Θα τα δούμε όμως αυτά, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια. Να πάμε στα άλλα θέματα της σημερινής εκπομπής. Να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε χθες τηλεοπτική εκπομπή ότι θα καταθέσουν να γίνει εξαταστική επιτροπή στην Βουλή για το ΝΟΡΟΑΝ. Να δούμε τι γίνεται με το πλοίο το οποίο μετέφερε τα ναρκωτικά και όλα τα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες με τις επικοινωνίες που είχε ο κύριος Καμένος με τον Ισοβίτη, και αναμένεται η όλη υπόθεση να πάρει μεγάλες διαστάσεις και εδώ θα πρέπει πλέον το κυβερνών κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, να τοποθετηθεί εάν θέλει να μάθει οπωσδήποτε την αλήθεια ή αν θέλει να βοηθήσει και να συγκαλύψει οπωσδήποτε η Νέα Δημοκρατία το συνεταίρο στην κυβέρνηση, τον κύριο Καμένο. Όμως, κυρίες και κύριοι, διαβάσαμε και μία συνέντευξη από τον Κορεάτη, θυμόσαστε, σύμβουλο του κύριου Βαρουφάκη, που εξακολουθεί, όπως δεν είναι πληροφορίες, να είναι και σύμβουλο του κύριου Τσακαλώτου. Ο Κορεάτης λοιπόν τι είπε? Είπε ότι ο Βαρουφάκης είχε έτοιμο το δεύτερο σχέδιο και μέσα σε αυτό υπήρχε η πρόταση να βγει ένα ειδικό κουπόνι το οποίο θα απηχούσε στο 10% του μισθού, θα πήγαινε για να μπορεί κανείς να πληρώνει την εφορία, να ψωνίζει και τα σχετικά. Όλα αυτά τα αποκάλυψε λοιπόν ο Κορεάτης, ένα ακόμη τρομερό σχέδιο του κύριου Βαρουφάκη για την σωτηρία της χώρας μας. Ενώ, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι διαβάσαμε σήμερα και δεν πιστεύουμε στα μάτια μας ότι ο Δήμαρχος Καλύμνου τιμωρήθηκε με 50.000 ευρώ. Γιατί λέει το ελεγκτικό συνέδριο δεν ενέκρινε 2 εκατομμύρια δραχμές που είχε δώσει τότε, 6.000 ευρώ περίπου, γιατί ήταν τα έξοδα του ηρωικού βοσκού που είχε τα γιδοπρόβατα στα Ήμια και έπρεπε ο άνθρωπος να πηγαίνει και να αναβλώνει καΐκια για να τους πηγαίνει νερό, φαγητό κτλ. 6.000 είχε δώσει και μπράβο του Δήμαρχος Καλύμνου τότε και γι' αυτό το ποσό καταδικάστηκε με 50.000 ευρώ. Αυτή λοιπόν είναι η περήφανη εξωτερική πολιτική και εσωτερική της χώρας μας. Δεν προστατεύουμε τα νησιά και ευτυχώς εισαγωγικά που υπήρχε ο Σιμίτης, ο οποίος τα παραχώρησε, τα αμφισβήτησε, ευχαριστώντας όπως θυμόμαστε δημοσίως, κυρίες και κύριοι, τους Αμερικανούς. Ενώ επανερχόμενοι στα υπόλοιπα θέματα, στα οικονομικά, σήμερα πάλι παίζει παντού το γεγονός ότι κάθε μέρα 700-800 λογαριασμοί κλείνουν από την εφορία, κατάσχονται με λίγα λόγια, παίρνουν ό,τι ψηλολόγια έχει μέσα, ενώ το έχω ξαναπεί ότι από το 2015 έως και σήμερα περίπου 2,5 εκατομμύρια λογαριασμοί έχουν κατασχεθεί, κυρίες και κύριοι, και όπως καταλαβαίνει κανείς τα 2,5 εκατομμύρια κατασχεμένων λογαριασμών σηματοδοτούν και οδηγούν στην ανάπτυξη της χώρας, αυτή είναι η πραγματική ανάπτυξη, ενώ να μην ξεχνάμε ότι τα χρέη αυξάνονται συνέχεια, σε λίγο θα αγγίζουμε το πραγματικό απίστευτο νούμερο των 100 δισεκατομμύρων ευρώ χρεών των ιδιωτών προς το κράτος. Και βέβαια, όσοι δεν έχουν καταλάβει ότι έχουμε πτωχεύσει, θα πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουμε. Ενώ, κυρίες και κύριοι, να πούμε εδώ για την Ελλάδα, μιας και θα έχουμε και τον πλέον υπεύθυνο σε λίγο κοντά μας, ότι οι πληροφορίες λένε πως στην Εγνατία Οδό θα μπουν 10 διόδια καινούργια φέτος και άλλα 10-15 του χρόνου, μέχρι να δούμε τι θα γίνει, να το πάρει αυτό το φιλέτο έτοιμο ο νέος ιδιώτης επενδυτής. Ενώ τα είπαμε και χθες για το Κυπριακό, τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Οι Τούρκοι είναι Τούρκοι, ο Τσαβούσογλου είναι Τούρκος. Και φυσικά αυτό το οποίο λέει ο Τσαβούσογλου είναι ότι θα έχω και το στρατό στην Κύπρο και τις ελευθερίες όλες που θέλω. Δηλαδή να γίνεται εισαγωγή ελεύθερη Τούρκο στην Κύπρο και από εκεί η διέλευσή τους να είναι ελεύθερη για την υπόλοιπη Ευρώπη. Ό,τι ζητάνε οι Τούρκοι, και ο κύριος Άιντα, ο Τιούτος Άιντα, καταρρύπτει ευθύνες στην ελληνική κυβέρνηση που δεν υποχωρεί κι άλλο. Τα έχουμε πει αυτά, να μην τα λέμε. Ενώ, όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε την νέα μεγάλη πανελλαδική δημοσκόπηση της Βεργίνας Τηλεόρασης και της εταιρείας Interview. Μία δημοσκόπηση πανελλαδική που δείχνει, αποκαλύπτει πολλά μέσα από την έρευνα
Και φυσικά για μία ακόμη φορά η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά με διψήφιο ποσοστό. Θα το δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Ένα ποσοστό που καταδεικνύει ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται συντριπτικά έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης προηγείται κατά πολύ του κυρίου Τσίπρα για καταλληλότερο στη θέση της Πρωθυπουργίας, ενώ συντριπτική είναι η εντύπωση των πολιτών στην ερώτηση ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα κερδίσει σε επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Όλα αυτά μαζί με τα υπόλοιπα ερωτήματα για τις θετικές και αρνητικές γνώμες στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Νέα Δημοκρατία, ενώ πρέπει να σας πω, μου προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ένα ποσοστό της τάξης το 12%, το οποίο συμπαθεί ιδιαίτερα τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Όλα αυτά όμως, κυρίες και κύριοι, τα οποία σας ανέφερα, θα τα συζητήσουμε και απόψε με τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, αφού καλησπερίσω καταρχήν την συνεργάτη δάμου και συνάδελφο την Άννα Τζίμου. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Σαν σήμερα, κύριε Καλόγερε, όπως και εσείς προαναφέρατε, είχαμε το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου. Ένα δημοψήφισμα που, όπως πολλοί πλέον υποστηρίζουν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το όχι έγινε ναι. Θυμόμαστε όλοι το ποσοστό. Με συντριπτική πλειοψηφία υπήρξε το όχι, 61,31% έναντι του ναι, στο 38,69%. Και βέβαια όλοι θυμόμαστε σε πόσο έντονο πολιτικό κλίμα διεξήχθη όλη διαδικασία, κύριε Καλόγερε, καθώς μην ξεχνάμε ότι είχαν επιβληθεί ήδη και τα capital controls. Κάτι βέβαια το οποίο ακόμα παραμένουν, καθώς το έχουμε ξαναπεί, ότι ήρθαν για να μείνουν. Και θα δούμε βέβαια ψώμεθα πότε θα γίνει η άρση τους. Κατά τα λοιπά, κύριε Καλόγερε, βλέπουμε ότι όσον αφορά τη δόση, οι δανειστές πιέζουν, καθώς πλέον ζητούν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα κριθεί αντισυνταγματική η περικοπή των συντάξεων του 2019. Νομίζω ότι όλο αυτό, αν μη τι άλλο, προκαλεί όλο και περισσότερο, είναι ένας ομός εκβιασμός που δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει, διότι επιμένουν κανονικά πλέον στη δικαιοσύνη, κύριε Καλόγερε. Θα τα δούμε όλα αυτά, Άννα. Σε αυτό το σημείο, να καλησπέρισω κοντά μας τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργιάδη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Καλόγερε, και χρόνια πολλά για την επέτειο του δημοσίευματος. Κατά τη γνώμη μου, ήταν το πιο παράλογο δημοσίευμα που έχει γίνει ποτέ. Απόδειξη ότι παρότι αυτός το προκήρυξε επέτυχε νίκη συντριπτική έναντι όλων των αντιπάλων του με ένα ποσοστό που δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, αναγκάστηκε ο ίδιος μετά από λιγότερο από μία εβδομάδα να προσχωρήσει στη θέση 61,31% όχι. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι ο επικεφαλής του όχι προσεχώρησε και δικαίως όσους ψήφισαν ναι. Και ξέρετε κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον και μπορεί να μας το βεβαιώσει ο κ. Βασιλιάδης, το έχω ακούσει από πολλούς δημοσκόπους, είναι ότι όταν προσπαθούν να σταθμίσουν δείγμα, δύσκολα μπορούν να φτάσουν το 61,3 του όχι στο δημοσίευμα. Οι περισσότεροι δεν παραδέχονται σήμερα, όταν τους ρωτάνε στα τηλέφωνα, ότι ψήφισαν όχι. Οι περισσότεροι που ψήφισαν όχι ντρέπονται για ότι εκείνη τη μέρα παρασύρθηκαν από τον Τσίπρα σε αυτή την ανοησία. Μάλιστα. Τώρα, να πω για ένα τελευταίο. Ευτυχώς που έκανε στροφή ο Τσίπρας. Θα το πούμε γι' αυτό. Δηλαδή, το ότι έκανε ο Τσίπρας το όχι ναι, είναι το μόνο σωστό πράγμα το οποίο έκανε τα τελευταία δύο χρόνια της εξουσίας του. Να καλησπέρισουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Βαριώτα, βουλευτή Λάρισας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Καλησπέρα σας, κύριε Βουλευτά. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω, μια και ανοίξαμε την κουβέντα ήδη για το δημοψήφισμα, το πιο ωραίο το έχει γράψει η Αυγή σήμερα. Στην πρώτη τη σελίδα έχει ένα σκίτσο, δίκην σκίτσου, λέει το ανθρωπάκι. Κάποτε ψηφίσαμε τους πάντες και ψηφίσαμε όχι, και μετά ψηφίσαμε το όχι και ψηφίσαμε τα πάντα. Νομίζω ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό, λέει με πολύ λίγες κουβέντες την πορεία μιας πολιτικής της αριστεράς, η οποία ήταν εκτός πραγματικότητας και εξακολουθεί δυστυχώς να μην είναι αποτελεσματική, αν μη τι άλλο. Και έχουμε κοντά μας τον βουλευτή της Ένωσης Κεντρών από τη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Αριστερή Φωκά. Καλησπέρα σας, κύριε Βουλευτά. Την καλησπέρα μου, κυρία Τσίμου, κύριε Καλόγερε, το αγαπητό και εκλεκτό πάνελ, όπως και τους φίλους τηλεθεατές. Θέλω να πω δύο λόγια ότι η εκπομπή σας είναι από τις πολύ λίγες στην ελληνική τηλεόραση που έρχονται καλεσμένοι, μπορούν να πούν τις απόψεις, να καταλάβουν τηλεθεατές και βέβαια να μην γίνεται μια τηλεοπτική ζούγκλα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Βουλευτά. Να πάμε στην Θεσσαλονίκη, εκεί όπου μας περιμένει στο στούντιο στη Λεωφόρο Στρατού ο δημοσκόπος μας, ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, πολιτικός αναλυτής, ο άνθρωπος της ίντερνετ που σήμερα μας έκανε τη δημοσκόπηση. Καλησπέρα, κύριε Βασιλιάδη.
Καλησπέρα κύριε Καλόγερο, αλλά θα ξεκινούσα από την κυρία Καλφακάκο. Δεν είδα την κυρία Καλφακάκο εγώ στη φωτογραφία καταρχήν. Αλλά είναι αγαπητή κυρία Καλφακάκο. Να καλησπέρισω λοιπόν και την κυρία Ρία Καλφακάκο από το ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι σε πολύ πολύ έτσι αυτή τη στιγμή δύσκολη θέση. Είναι διευθύνουσα σύμβουλος Εγνατίας Οδού και θα πρέπει η αγαπητή φίλη κυρία Καλφακάκου να παλέψει και να μην δεχτεί τα διόδια που θέλουν να μας βάλουν αυτοί οι δανειστές και το κογλίφι κυρία Καλφακάκου, δεν είναι, θα πρέπει να κάνετε μεγάλη μάχη. Μισό λεπτό. Είστε κατά των διαδίων, να ξεκαθαρίσουμε με ποιον μιλάω. Εγώ θυμάμαι το δεν πληρώνω που λέγατε. Εδώ μαζί ήμασταν και συζητούσαμε. Όχι, συγγνώμη για να διευκρινίσουμε μερικά πράγματα. Γιατί όπως και με το δημοψήφισμα μας τα έχετε μπλέξει. Τότε δεν θέλατε να γίνει το δημοψήφισμα. Μετά δεν θέλατε να βγει το όχι. Μετά βγάζατε δημοσκοπήσεις ότι η διαφορά θα είναι 50%. Πέσατε έξω, είχατε όλοι εσείς του 38% όπως ακόμη σας λέω, είχατε σκύψει το κεφάλι και τώρα μας βγαίνετε και από πάνω. Ότι γιατί έγινε το δημοψήφισμα και πώς έγινε. Και εσείς του 63 έρθετε στο 38. Αφού τότε με το δημοψήφισμα. Να σας πω κυρία Καλφακάου, και εσείς του 61 έρθετε στο 38. Τι γίνεται, πώς και κάνατε τέτοια μεγάλη στροφή τότε. Είδατε την πραγματικότητα κατάματα. Ο πρωθυπουργός, ο σημερινός πρωθυπουργός τότε, και τότε βέβαια πρωθυπουργός, έλεγε κάθε δύο μέρες έβγαινε και έλεγε όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δεν πρόκειται να φύγουμε από την Ευρώπη και εγώ θα κάνω συμφωνία. Θα προσπαθήσω να κάνω την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πιστεύετε ότι το όχι σήμαινε ότι δεν θα γίνει η συμφωνία και δεν θα υπάρξει κάποιο αυτό που το λέμε μνημόνιο. Αλλά είναι συμφωνία στην ουσία. Να απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης αυτό που λέτε κύριε Καλφακάκου. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο στην κυρία Καλφακάκου με πολύ σεβασμό. Εγώ να δεχθώ αυτό που είπατε, ότι είναι έτσι. Ναι. Με αυτό που είπατε όμως, διαφώνησε το 1/3 της τότε κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο δε κύριος Λαφαζάνης σε πρόσφατη συνέντευξη. Έχετε δίκιο. Διαφώνησε το 1/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας και το 1/3 του κόμματος. Μόνο ολοκληρώσω. Ναι, όχι, να σας παρατηρήσω, το οποίο σήμερα είναι το 1/300 της δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, εγώ δεν λέω τι έχει απήχει στην ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία ήθελε να μείνουμε στο ευρώ. Είναι προφανές αυτό. Άλλο λέω. Τόσο ο κύριος Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο οποίος μπορεί σήμερα να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά φαντάζομαι ένα άνθρωπο που εκτιμάται, δεν λέει γενικώ θέματα. Όσο και ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος μέχρι και τη σημερινή ημέρα ήταν υπουργός οικονομικών. Αλλά πιστεύω ότι είναι θεροβάμων. Είπανε και οι δύο, έχουν πει και οι δύο τα εξής πράγματα σε πρόσφατα συνεντεύξεις τους. Όταν άλλη συμφωνία που είχε κάνει μαζί τους ο Αλέξης Τσίπρας και άλλο έκανε μετά. Αυτό το λέω εγώ. Αυτό λέει ο κ. Λαφαζάνης και ο κ. Βαρουφάκης. Επίσης να σας πω, εάν ήταν ο κ. Τσίπρας να ψηφίσει τελικώς μνημόνιο και τώρα και μνημόνιο ούλτρα και αν του ζητήσουν σε το μέλλον και μνημόνιο next και μνημόνιο next, γιατί χρειάζομαστε το δημοσίευμα, γιατί χρειάζομαστε τα capital controls, γιατί χρειάζομαστε τους χορούς στο Σύνταγμα, γιατί χρειάζομαστε όλα αυτά, αγαπητοί. Καταρχήν τα κάποια δεν τα έκανε Τσίπρας, έτσι. Τουλάχιστον εγώ τα έκανα για να μας τιμωρήσουν για την πράξη ανυπακοής. Η τράπεζα. Η πράξη ανυπακοής. Να λέμε την αλήθεια. Η πράξη ανυπακοής. Ήταν ακόμα η αριστερή παρέμβαση που ονειρευόντουσαν. Μπορεί να έχει κάποιο νόημα αν είσαι διατεθειμένο να το πάρει μέχρι τέλους. Εάν η πράξη ανυπακοής είναι δυνατόν να έχει αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα ακόμα και αν δεν το πας μέχρι τέλος. Σας λέω όμως ότι το μόνο αποτέλεσμα πιστεύω, έχει αποδειχθεί και ιστορικά. Το μόνο αποτέλεσμα που μας έμεινε από το δημοψήφισμα που κάναν αντίσταση έστω και αν δεν μπορούσαν να κερδίσουν. Το μόνο αποτέλεσμα πάντως που μας έμεινε από το δημοψήφισμα είναι ότι δύο χρόνια μετά εξακολουθούμε να έχουμε capital controls. Άλλο αποτέλεσμα δεν είχαμε. Δεν έχουμε και καμία μεγάλη δυσκολία τώρα. Ακούστε, μνημόνιο υπεγράφει. Το ΕΚΑ σκόπηκε, οι συντάξεις κόπηκαν,
το αφορολόγητο μειώθηκαν. Ιδιωτικοποιήσει το Γιάννη, μην μου λέτε κόπηκαν οι συντάξει και το αφορολόγητο. Τη στιγμή που οι συντάξει θα μειωθεί η προσωπική διαφορά μόνο το 19. Μα ενώ εσεί είχατε κόψει. Συγχωρείτε, δεν θα φαντάζομαι. Περικοπέ συντάξεων που έκανε η κυβέρνησή σα. Περικοπέ συντάξεων. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μπαριώτα για να τοποθετηθεί για αυτά και στον. Οι περικοπέ συντάξεων που ψήφισε η κυβέρνησή σα. Σας ακούω με προσοχή. Οι περικοπές συντάξεων που ψήφισε η κυβέρνησή σας είναι λιγότερες σε αριθμό από τις προηγούμενες περικοπές που ήταν 12, αλλά είναι μεγαλύτερες σε πραγματικούς αριθμούς. Κάνατε μεγαλύτερες περικοπές στις συντάξεις που προηγούμενες. Τώρα. Υπάρχουν τα στοιχεία, μπορείτε να τα διασταυρώσετε. Ωραία, έτσι για πείτε μου, γιατί και εγώ έτσι, έχω συνταξιούχους φίλους. Κύριε Καρφαγκό, σας παρακαλώ, κύριε Παριώτα, για να προχωρήσουμε. Έχουμε πολλά θέματα. Ό,τι και να λέτε, τα καταλαβαίνω και τα σέβομαι. Δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει, ούτε και εσείς μπορείτε να το παραγνωρίσετε, ότι από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Στη σημερινή σας πολιτική η απόσταση είναι τρομακτική. Καμιά κυβέρνηση που θυμάμαι εγώ και θυμάμαι πολλές δυστυχώς από το 1974 τουλάχιστον μέχρι τώρα από το πρόγραμμα του Πασόκ, δεν έκανε τέτοιο και του Πασόκ. Τη θυμάμαι καλά. Τη θυμάμαι πολύ καλά. Καμία δεν έκανε τέτοιες στροφές σε τόσο μικρό χρόνο. Πάμε και στον κύριο Φώκα. Κύριε Φώκα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό πρέπει να απολογήσετε. Κύριε Βουλευτά, άλλα λέγατε, άλλα κάνατε. Να πάμε στο σενάριο φως. Αλλιώς ήρθατε, αλλιώς πολιτεύεστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχετε πει απίθανα πράγματα και μια και είστε εκεί που είστε. Και μια και είστε εκεί που είστε. Οφείλουμε να απολογηθούμε. Ετοιμάζεστε και καλώς κατά τη γνώμη μου να βάλετε διόδια στην Εγνατία. Έτσι. Αλλά η πολιτική σας δεν ήταν αυτή μέχρι πριν από 8 μήνες. Κάνατε ένα τρομακτικό κίνημα. Σπάγατε μπάρες μια εποχή. Έτσι. Δεν μπορείτε να το παραγνωρίσετε. Έτσι. Δεν γίνεται να το ξεχνάτε. Είμαι και μέλος πολλών κινημάτων και δεν το έχω ξεχάσει. Καλά, και εντάξει. Τώρα που είμαι σε άλλη θέση. Το δεν πληρώνω ξεκίνησε από το άδικο να πληρώνεις διόδια σε δρόμους που δεν είχαν ήδη κατασκευαστεί. Δηλαδή τα διόδια τι νόημα έχουν, και το λέω και τα υπερασπίζω, ότι σου προσφέρω ένα δρόμο καλύτερο από αυτόν που είχες πριν, πιο ασφαλή, πιο γρήγορο, πιο άνετο, και γι' αυτό για να πληρώσω τη συντήρηση του. Καρφακάκο, μου αρέσει γιατί έχετε γίνει πιο δεξιά. Σα παρακαλώ, κύριε Μπαριώτα. Είμαι από τη Λάρισα, το έχω βάλει στην μάπα. Πηγαίνω, έρχομαι διαρκώ. Ξέρω τι είναι Ρώμη και οι Έλληνε ξέρουν. Δεν μπορεί να είναι κύριε Βουλευτά. Δεν λέγατε αυτό. Δεν λέγατε αυτό. Κύριε Μπαριώτα, μια τελεία. Δεν είναι Καρφακάκο. Δεν σπάγατε μπάρε παντού. Αυτή είναι η αλήθεια. Αγαπητέ, και τώρα βάζετε μπάρε. Καλώ βάζετε μπάρε. Κύριε Βουλευτά, σα παρακαλώ, δεν προλάβω να μου εξηγείτε. Σα παρακαλώ. Δεν μου εξηγείτε. Κύριε Βουλευτά, υπεκφεύγεται κοινωνικά δίκαια. Υπεκφεύγεται για πράγματα που δεν τα λέγατε τότε. Να σα πω, κύριε Μπαριώτα, το είπαμε. Ακουστήκατε. Κύριε Καλφακάκο, σα παρακαλώ για να προχωρήσουμε. Εγώ χαίρομαι που έχετε έρθει σε τέτοιες νεοφιλελεύθερες ιδέες και τις ασπάζεστε. Μπράβο σας. Καθόλου νεοφιλελεύθερες. Δεν πειράζει. Πιο δεξιά του δεξιού μου έχετε γίνει. Χαίρομαι, χαίρομαι. Νεοφιλελεύθερη. Θα σας ψηφίσουμε κιόλας. Όμως είμαι μηχανικός και ξέρω ότι μερικά πράγματα πρέπει να γίνονται λοιπόν, σωστά. Κύριε Καλφακάκου, να συνεχίσουμε και με τους άλλους. Κύριε Φωκά, την άποψή σας για δύο χρόνια μετά το μεγάλο δημοψήφισμα. Το 61,31% έγινε ναι από το όχι. Την άποψή σας για να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα. Τι να πει κανείς όταν με έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη εντύπωση με αυτά που λέει η κυρία Καλφακάκου, όταν προεκλογικά πριν το 2015 λέγανε όντως δεν πληρώνω. Σήμερα βλέπουμε ότι όταν βρίσκεται σε μια θέση όπως βρίσκεται στην Εγνατία Οδό, αλλάζει τακτική. Θέλουν να βάλουν διόδια για να πουλήσουν, να χαρίσουν μάλλον την Εγνατία Οδό. Σε προηγούμενο δημοσίευμα, τελευταίο δημοσίευμα στην Καρφίτσα, δεν κάνω λάθος, κυρία Καλφακάκου, μιλάει ένα άθρο για μισθούς στην Εγνατία Οδό που ξεπερνάνε και τις 4.000 ευρώ. 3-4.000 ευρώ και πλέον. Βλέπουμε αυτό ότι δεν μπορώ να θέσεις, για το άρθρο ενός δημοσιογράφου της Καρφίτσα. Έγινε πριν δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Εν τω μεταξύ βλέπουμε ότι όταν λέμε δεν πληρώνω, ξαφνικά όταν βρισκόμαστε σε μία θέση βάζουμε διόδια, παραπάνω για διόδια για να πληρώσουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε την Εγνατία Οδό ένα έργο 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, τόσο κόστησε αυτό το έργο, και βάσει ενός άθρου πάλι βλέπουμε ότι ίσως παραχωρηθεί για 150 εκατομμύρια με πρίκα
επιπλέον διόδια. Αυτό δεν μπορώ να Φωκά, το κατανοήσω. Ωραία, πάμε στο επόμενο θέμα και να ξεκινήσω από τον Αντιπρόεδρο. Κυρία Καρφακάπου, και μπορώ να σας το πω πάρα πολύ αναλυτικά. Την επόμενη φορά σας στέλνουμε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η Εγνατία Οδός. Ας μιλήσουμε όμως μόνο γι' αυτό και με άνεση χρόνου. Την επόμενη φορά. Με συνθηματάκια δεν μπορούμε να λύνουμε τέτοια σοβαρά θέματα. Απλώς για λόγους ιστορίας, το κίνημα Δεν Πληρώνω τουλάχιστον στην Αττική, σήκωνε τα διόδια στις Αφίδνες. Εκεί έγιναν τα περισσότερα γεγονότα. Οι Αφίδνες είναι σε ένα σημείο δρόμου που έχει κατασκευαστεί. Δεν, δεν έχει γίνει κανένα επιπλέον έργο εκεί. Όλος ο δρόμος. Άρα το επιχείρημά σας ότι όταν παρόντες στα διόδια των δρόμων υποκατασκευή είναι ψευδές. Στις Αφίδνες δε αγαπητοί. Είναι το βίντεο με τον κύριο Τσίπρα. Θυμάστε τον κύριο Λαζόπουλο που έλεγε για τον κύριο να ολοκληρώσω. Και έλεγε πληρώστε μου την πληρότητα σήμερα, θα φτιάξω την πληρότητα του χρόνου. Μα τι μου λέτε τώρα. Αλέξης Τσίπρας. Τι μου λέτε τώρα. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε. Και το βίντεο υπάρχει στο YouTube, το είχα ανεβάσει στο Twitter μου 50 φορές. Για να στηρίξει το κίνημα του Δεν Πληρώνω στα διόδια των Αφιδνών. Σε δρόμο που είχε ήδη κατασκευαστεί. Άρα το επιχείρημα που χρησιμοποιήσατε είναι ψευδές. Τώρα, όλοι έχουμε μνήμη στη χώρα. Όλοι ξέρουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επένδυσε στο Δεν Πληρώνω. Ευτυχώς θέλω να σας υπενθυμίσω ότι καλούσατε τον κόσμο να μην πληρώνει. Καλούσατε τον κόσμο και θα συνεχίσει με όλες τις προσπάθειες. Καλούσατε τον κόσμο να μην πληρώνει ένφια. Γιατί ήταν παράνομος και αντισταγματικός νόμος όπου έλεγε ο κ. Τσίπρας δεν διορθώνεται, καταργείται. Ο ίδιος έλεγε ότι δεν θα το πληρώσει και θα δώσει τα χρήματα σε ένα φιλανθρωπικό σωματείο. Άρα σήμερα που έρχεται ο ένφια σε όλους τους φορολογουμένους, κανονικά υιοθετώντας τη φασιολογία ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να μην πληρώνουμε. Συνέχεια. Ωραία, όχι, και εμείς δεν θα κάνουμε στην πατρίδα. Εμείς δεν θα κάνουμε στην πατρίδα αυτά που κάνατε εσείς. Κύριε Γεωργιάδη, μια τελεία. Σας παρακαλώ, κύριε Καρφακάπου, να συνεχίσουμε. Αν είστε υπέρ του Δεν Πληρώνω, αν ήσασταν υπέρ του όχι, να μας πείτε και τη δική σας άποψη. Να πάμε στη συνέχεια, σας παρακαλώ. Κύριε Γεωργιάδη, έχουμε σε εσάς. Να με κατηγορείτε για κάτι στο οποίο διαφωνείτε. Εντάξει, κύριε Καρφακάπου. Πάμε, λέτε, Άννα, μπράβο, πάμε τι ωραία συνέχεια. Που τα κάνατε και δεν τα κάναμε εμείς. Κυρία Καρφακάκου, μια τελεία παρακαλώ. Είδαμε χθες την λυμένη απόφαση της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για την εμπλοκή, ή όχι, και την περαιτέρω διερεύνηση της εμπλοκής του κ. Καμένη για τον ναρκοπλοίο τελικά τι γίνεται εκεί, διότι είδαμε ότι και στα ύψη ήταν κατευθεί, χθες στη Βουλή. Θα κατευθεί εντός των ενωμένων ωρών το αίτημα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως για τη σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής για τον Νουρουάν, για όλη την υπόθεση Νουρουάν. Για να δούμε και αυτά που καταγγέλει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος, δηλαδή ότι είναι μια υπόθεση που η δικαιοσύνη δεν κινήθηκε με ταχύτητα, ότι υπήρξαν 7 δολοφονίες μαρτύρων, ότι με κάποιο τρόπο η δικαιοσύνη δεν έκανε αυτά που πρέπει. Όλα αυτά θέλουμε να τα ερευνήσουμε, σύν τις καταγγελίες της άλλης πλευράς που λέει ότι ο κύριος Καμένος προσπάθησε να στήσει μια σκευωρία κάτω του κύριου Μαρινάκη. Εμείς θέλουμε να ανοίξουμε τα τηλέφωνα και να δούμε τα πάντα. Ελπίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πει όχι. Κυρίως διότι ο κ. Καμένος στη Βουλή προχθές είπε από του βήματος: αν έχετε άντερα, κάντε πρόταση προκαταρκτικής. Εμείς δεν κάνουμε προκαταρκτική, γιατί προκαταρκτική ξέρετε γίνεται άπαξ όταν υπό την υγεία του κ. Καμένου. Εάν κάνεις αίτημα προκαταρκτικής και απορριφθεί, δεν μπορείς να κάνεις, ενώ εξεταστική κάνεις όσο θέλεις. Εμείς λοιπόν καταθέτουμε άμεσα αίτημα εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής. Να πω μόνο, πριν με διακόψει η αγαπητή, ότι ο κύριος Τσίπρας είπε ως επιχείρημα για να το αρνηθεί εκείνη τη στιγμή, πριν να το αλλάξει, ότι δεν είναι σωστό να κάνουμε εξεταστικές επιτροπές για πράγματα όπου είναι ανοιχτά στη δικαιοσύνη. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ψηφίσει την προκαταρκτική για τον κύριο Παπαντονίου, όπου σήμερα επιστρέφει στη δικαιοσύνη. Έχει ψηφίσει εξεταστική στην υγεία για ονομαστικά Ερίκος Ντινάν, εκκρεμεί στη δικαιοσύνη, Κελπνό, εκκρεμεί στη δικαιοσύνη και Νοβάρτης, εκκρεμεί στη δικαιοσύνη. Άρα, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας έχει ψηφίσει εξεταστικές για ζητήματα που εκκρεμούν στη δικαιοσύνη. Άρα, με επιχείρημα ότι δεν πρέπει να κάνουμε εξεταστικές για αυτά που εκκρεμούν στη δικαιοσύνη, δεν μπορεί να απορρίψει την εξεταστική. Αυτή η εξεταστική, να ξέρετε τι καλό μπορεί να φέρει. Θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και του κυρίου Καμένου και του κυρίου Κοντονή και του κυρίου Γιαννουσάκη
και του κυρίου Χρυστοφορίδη και της κυρίας Τζίβα. Και τότε θα δούμε ποιος μιλούσε με ποιον. Λέτε, λέτε κύριε Γεωργιάδη να μιλούσε ο υπουργός με την εισαγγελέα στο τηλέφωνο. Ο κύριος Καμένος χθες για πρώτη βουλή αρνήθηκε ότι έχει μιλήσει με την εισαγγελέα. Εσείς έχετε στοιχεία. Ο κύριος όμως. Κοντονής δεν το αρνήθηκε. Αντίθετα, ο κύριος Καμένος δεν αρνήθηκε ποτέ ότι μιλούσε με τον κύριο Χρυστοφορίδη. Ποιο είναι το πρόβλημα για να καταλάβετε. Ποια είναι η υπερασπιστική γραμμή του κύριου Καμένου, τι είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση. Λέει ότι ο Καμένος έκανε μεν μια παρατυπία, που είπε ο κύριος Κοντονής, αλλά γιατί την έκανε. Για να ενθαρρύνει έναν φυλακισμένο να καταγγείλει πράγματα που είναι, φοβόταν να καταγγείλει λόγω της ζωής. Είναι συνταγματικό του. Αυτό, κύριε Γεωργιά. Συνταγματικό δεν είναι. Αλλά ηθικό, εάν πράγματι από αυτή την κίνηση θα ήταν το ξεσκέπασμα εντός εμπόρων ναρκωτικών, εγώ θα σας πω είναι. Γιατί όλοι θέλουμε οι έμποροι ναρκωτικών να πάνε στη φυλακή. Προσέξτε όμως. Εάν αποδειχθεί ότι την ώρα που μιλούσε με τον Ισοβίτη, μιλούσε και με τον ανακριτή, τότε αλλάζει η εικόνα. Γιατί τότε πια δεν έχεις έναν υπουργό που προσπαθεί να ενθαρρύνει έναν Ισοβίτη να πει την όποια αλήθεια πιστεύει πρέπει να πει, αλλά έχεις έναν υπουργό που προσπαθεί να καθοδηγήσει την ανάκριση προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτό είναι κατάχρηση εξουσίας και αυτό φυσικά θα οδηγήσει τον κύριο Καμένο, αν αποδειχθεί, κατευθείαν στο ειδικό δικαστήριο. Δεν θα τολμήσει το ΣΥΡΙΖΑ να πει όχι. Κύριε. Άρα λοιπόν, εμείς για να μην υπάρχουν σκιές στην πολιτική ζωή του τόπου, θα καταθέσουμε τις επόμενες ώρες το αίτημα. Ελπίζουμε ότι το αίτημα θα γίνει δεκτό, θα ανοίξουν οι γραμμές. Εάν ο κ. Καμένος δεν έχει μιλήσει με τον κ. Χρυστοφορίδη, την κυρία Τζίβα, ούτως ή άλλως τον Γιαννουσάκη, έχει παραδεχθεί ότι έχει μιλήσει 12 φορές, δεν χάλασε ο κόσμος. Εάν όμως αποδειχθεί ότι μιλούσε και με όλους τους άλλους και προσπαθούσε να στήσει όλη αυτή την ιστορία όπως ισχυρίζει την πλευρά Μαρινάκη, τότε προφανώς θα πρέπει να λογοδοτήσει τη δικαιοσύνη. Κύριε Αντιπρόεδρε, καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Ένα λεπτό κύριε Καρφακάκου, κύριε Αντιπρόεδρε. Να με ρωτήσετε, κύριε... θέλει να μου κάνει ερώτημα. Ένα λεπτό, πρέπει να πάμε στην κυρία. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση, γιατί μιλούσε για ηθική ο κύριος Γεωργιάδης και επειδή και για μένα είναι το ζητούμενο η ηθική πρώτα και μετά όλα τα υπόλοιπα, τα τυπικά ας πούμε και τα γραφειοκρατικά. Λοιπόν, για την ηθική που λέτε, συμφωνείτε ότι ήταν λάθος οι αποφάσεις που παραγράψανε επειδή πέρασε η πενταετία και δεν επιτρέψανε να παραταθεί, να μπορέσει η χώρα να πάρει λεφτά από αυτούς που τα διοχετεύσαν. Πάρα πολλά δεν λέει αυτό η απόφαση. Καμία σχέση. Αλλά είναι η απόφαση, αλλά ηθικά τη θεωρείτε σωστή. Δεν λέει αυτό. Δεν μπορούμε να είμαστε όμοιροι της εφορίας μια ζωή, κύριε Καρφακάκου. Ναι, λέω γιατί μιλάμε για ηθική. Όταν μιλάμε λοιπόν για ηθική, μιλάμε για όλα τα θέματα. Ελπίζω να μην προσχωρείτε στη γραμμή Πολάκη που είναι πολύ επικίνδυνη. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, εξέδωσε μία απόφαση μνημειώδη. Μνημειώδη υπέρ, από την άποψη υπέρ ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάρουμε αποφορολογικά. Μνημειώδη υπέρ της ασφάλειας δικαίου. Ναι. Μνημειώδη. Μνημειώδης απόφαση είναι αυτή. Δηλαδή, γιατί αυτό που στις φιλελεύθερες αστικές δημοκρατίες, αγαπητή κυρία Καλφακάκου, θα έπρεπε να γνωρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι οι αστικές κοινοβουλευτικές δημοκρατίες θεωρούν ως πρώτη τους προτεραιότητα την ασφάλεια του δικαίου. Κύριε Αντιπρόεδρε, δηλαδή να μην μπορεί το κράτος να κατηγορεί και να καταδικάζει τους αθώους. Κύριε Αντιπρόεδρε, και μετά να καταδικάζει τους αθώους. Όχι βέβαια να καταδικάζει τους αθώους. Όπως βιαζόταν το κράτος. Να τους βιαζόταν το κράτος. Παρά λίγο στην ελευθερία. Μετά. Όπως βιαζόταν το κράτος. Την υπόθεση της 15ετίας, γιατί γι' αυτό μιλάμε, ήταν ο καθένας από εμάς, εσείς που τώρα στην τηλεόραση, όμοιρος ενός κράτους μπορούσε να ανοίξει λογαριασμούς και να σας πει, πείτε μου για κάθε κίνηση του λογαριασμού σας το 2002, το 2003, το 2004, αν έχετε παραστατικό. Ούτε ένας Έλληνας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ούτε ωραία. Ένας. Δημήτρη Βασιλιάδη, στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Γι' αυτό μιλάμε. Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ, κύριε Αντιπρόεδρε, στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα παρουσιάσουμε, κυρία Καρφακάκου, τη δημοσκόπηση. Θα πάμε στη δημοσκόπηση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και θα έρθω και σε εσάς, κύριε βουλευτές. Κυρία Καρφακάκου, μιλήσατε πάρα πολύ, δεν έχετε παράπονο. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα έρθουμε κοντά σας, κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά.